Τι έγινε? Αποστάτε, δεν είδα εγώ αποστάτε. Α, δεν είδατε αποστάτε. Μας είπε ο κ. Παπαδάκης προηγουμένως ότι... Δεν τον άκουσα βέβαια. Ναι, περί αποστασίας ο λόγος, ότι οι εκλέκτορες επηρεάστηκαν φαίνεται στη συνέχεια, στην πορεία και άλλαξαν πορεία. Ναι, εμείς, εγώ δεν ασχολήθηκα με τέτοια πράγματα καθόλου. Ούτε είδα, ούτε πήρα χαμπάρι, ούτε με ενδιαφέρει. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα, είχαμε μια ιστορία, από εκεί και πέρα ο κόσμος ψήφισε, διάλεξε αυτούς που έπρεπε να διαλέξει, σωστά ή λάθος, σωστά για μένα. Από εκεί και πέρα τώρα ποιοι είναι οι αποστάτες και ποια είναι η αποστασία, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Μάλιστα. Καθόλου, λόγω τιμής δεν τα ξέρω. Ναι, όχι, σας το θέτω γιατί το έθεσε προηγουμένως ο κύριος Παπαδάκης και γι' αυτό ήθελε να σας το ρωτήσω. Τον ρώτησα. Τον ρώτησε και μας εξήγησε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζει σελίδα ο ΤΟΕΒ. Έχουμε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο που έχει και νέους μέσα, αλλά και ανθρώπους που έχουν εμπειρία, όπως και εσείς, όπως και τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος εκλέγεται. Είπα προηγουμένως τους 7 πρώτους που εκλέγονται. Οπότε και ο κύριος Χαΐτας, ο οποίος πήρε και 36 σταυρούς, νομίζω ότι μας είπε ο κύριος Καλύβας προηγούμενος ότι είναι νέο παιδί. Εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα δυνατό 7 μελές διοικητικό συμβούλιο και συνεχίζεται με τη δική σας προεδρία, κύριε Παπαδάκη. Εκλογώ βέβαια, γιατί είναι εκλογές πάλι. Ναι, εντάξει, εκλογές. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και κάποιος άλλος τώρα όλα, την προεδρία. Δεν είναι πιθανά σε εκλογές. Ναι, τώρα έχουμε όμως ένα 7 μελές συμβούλιο, συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Όλα όσα λέτε έτσι είναι, αλλά. Ας κρατάμε και μια πισινή, λέτε, ας πούμε. Δεν πρέπει να κρατούμε πισινή. Απόλυτα. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν απόλυτα. Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Λοιπόν, οπότε εμείς θεωρούμε πάντως ότι συνεχίζεται υπό τη δική σας, τέλος πάντων, η διοίκηση του ΤΟΕΒ, υπό τη δική σας προεδρία, και γιατί είχατε δηλώσει και υποψήφιος, λέτε ότι μπορεί, ας πούμε, και κάποιος άλλος μέσα στο, όταν συνεδριάσετε, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, να ενδιαφερθεί. Δεν είπα εγώ τίποτα, αλλά απλώς είναι όλα πιθανά, ό,τι θέλει να πάει στο νου. Ότι μπορεί, ας πούμε, και κάποιος άλλος να διεκδικήσει την προεδρία, αυτό λέμε. Το πρόβλημα είναι το συμβούλιο το οποίο εκλέχτηκε, έχει τους παλιούς με την πείρα και έχει και νέα πρόσωπα και νέους ανθρώπους. Νέα παιδιά, οι οποίοι είναι μαθητευόμενοι να συνεχίσουν την πορεία του οργανισμού όπως πάει μέχρι σήμερα. Και γιατί η πορεία του οργανισμού, να μην ξεχνούμε, είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι που έπρεπε να γίνει και πολλά να γίνει και δεν έγινε. Αλλά ο ΤΟΕΒ είναι ένας οργανισμός που μέσα στην κρίση προχωρεί ακάθιστος. Και έχει γίνει ο πρώτος οργανισμός της Ελλάδος. Από όλα τα μέρη, από όλα τις πλευρές. Θα προχωρήσει λοιπόν με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια τακτική, θα συμπληρώσει ιδέες, θα συμπληρώσει άλλα πράγματα και θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, πού το πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Ελπίζω και εύχομαι. Ναι. Λοιπόν, θέλω έτσι 2 κουβέντες τώρα για την πορεία από εδώ και πέρα, όπως τα είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν το καταστατικό αυτό του το έβγαλε. Εγώ πρώτα πριν πάμε σε αυτά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνέδρους, όλους τους αντιπροσώπους και αυτοί που με ψήφισαν και αυτοί που δεν με ψήφισαν. Και είπα λοιπόν εκεί κάτω το ΣΥΠΑ, το οποίο ισχύει και θα ισχύει, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Όλοι είμαστε νικητές. Όλοι αυτοί που είμαστε εκεί μέσα, όλοι προσπαθούσαμε και προσπαθούν, έτσι το βλέπω εγώ, για να πληθύνουν το νερό, για να διαχειριστούν το νερό, να έχει νερό ο κόσμος να ποτίσει. Αυτή είναι η κοινή προσπάθεια ολωνών μας. Ο στόχος μας είναι ολωνών ο ίδιος. Δεν υπάρχουν λοιπόν νικητές και ηττημένοι, όλοι είμαστε νικητές. Ευχαριστώ λοιπόν και αυτούς που με ψηφίσανε, γιατί πιστέψανε στο έργο μας, και αυτούς που δεν με ψηφίσαν. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν ακόμη κάτι παραπάνω να κάνουμε. Και μας δίνουν λοιπόν την αφορμή να προσπαθήσουμε να κάνουμε το παραπάνω που στις επόμενες φορές και αυτοί να είναι ευχαριστημένοι. Μάλιστα.
Έτσι πάει, δεν είναι. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Άρα λοιπόν αυτοί που. Ούτε χρώμα έχει το νερό, ούτε οι εκλογές, ούτε τίποτα. Εκεί είναι η όλη η ιστορία. Όσοι το βλέπουμε έτσι, αυτή είναι η σωστή. Όμως έγινε προσπάθεια, και εσείς ο ίδιος το είπατε, κομματικός με το μηχανάκι να μεταφέρει. Καλά, αυτά είναι στα παλιά. Δεν ναι, θα εντάξει, πάλι, θέλω να πω ότι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά τελειώσανε. Εγώ δεν κατηγόρησα κανένα κόμμα, δεν μίλησα ενάντια σε κανέναν άνθρωπο. Από εκεί πέρα παραξενεύτηκα τότε με ορισμένα πράγματα. Και ήθελα να μην είχαν συμβεί. Συμβήκαν όμως, να έχουν την υγεία τους οι άνθρωποι. Όλοι, όλοι την έχουμε την υγεία μας. Δεν είναι πράγμα για να το σχολιάζουμε. Τελείωσε. Σήμερα, χθες τελειώσανε όλα. Τα ξεχνούμε. Καπάκι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει τώρα με τη νέα διοίκηση, ποιο θα πρέπει να είναι. Αυτό που θα γίνει είναι το, θα συνεχίσει το έργο μας. Γιατί το έργο μας δεν τέλειωσε. Μην ξεχνάτε ότι θα δημοπρατηθεί εντός των προσεχών μηνών και είμαστε σε συνεχή επαφή η προσαγωγός. Δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο θα έχει δημοπρατηθεί η προσαγωγός. Εκεί λοιπόν είναι για μας ο στόχος μας, γιατί είναι το υπαρίθμο ένα έργο το οποίο έχει με προσπάθειες πολλές δικές μας του ΤΟΕΒ και του κόσμου βέβαια και του Δήμου και του κόσμου όλων και έχει κηρυχθεί εθνικό έργο. Η προσαγωγός. Σαν εθνικό έργο δημοπρατείται. Με διεθνή διαγωνισμό δεν δημοπρατείται, σαν τοπικό έργο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν περιμένουμε τη δημοπράτηση, θα παρακολουθούμε ποιος θα το πάρει, τις εργασίες πώς θα γίνονται, να γίνουν σωστά, να γίνουν γρήγορα, γιατί βιαζόμαστε. Και αυτή είναι μια από τις κύριες δουλειές του νέου Συμβουλίου. Να πιέζουμε όπου πρέπει, να παρακαλούμε όπου πρέπει, και να ευχαριστούμε όπου χρειάζεται. Μάλιστα. Οπότε αυτό θα το ένα. Θα το τρέξει. Το άλλο έργο λοιπόν, είναι. Ναι. Οι πληροφορίες που σας έστειλαμε και το χαρτί σε εσάς και σε όλους τους σταθμούς είναι ότι τα υπόλοιπα συμπληρωματικά έργα, αυτά είναι πληροφορίες από το Υπουργείο Υποδομών. Τα υπόλοιπα συμπληρωματικά έργα θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ την επόμενη χρονιά. Και είναι 12-13 μελέτες, μεταξύ των οποίων είναι και το φράγμα στους μύθους, το οποίο θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στα αποθέματα του νερού, του φράγματος, των Μπραμιανών. Αν βρέξει βέβαια, γιατί αυτό θα με ρωτήσει. Αν δεν βρέξει πρέπει να αλλάξουμε τόπο. Μάλιστα. Αν δεν βρέξει εδώ στον Μόλα Σιθίου που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα και συνεχίζει αυτή η ανομβρία, πρέπει εν γέρος να ζητήσουμε κάποια επιδότηση. Έτσι μου το είπανε κάποτε από την Ευρώπη εμένα, για άλλο θέμα, την μπανάνα. Μου λέει, αν λέει ο τόπος σας είναι άγωνος και δεν μπορείτε να ζήσετε, μέχρι μετατόπιση πληθυσμού επιδοτεί η ΕΟΚ, ήταν τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Πρέπει λοιπόν να επιδιώκουμε αυτό, γιατί αν δεν βρέξει, δεν υπάρχει θα ούτε τουρισμός, μετανάστες, έτσι. Ναι, ούτε τουρισμός θα υπάρξει, ούτε κάτοικος θα υπάρξει, ούτε τίποτα θα υπάρξει στην Ιεράπτα. Τι θα κάνει εδώ, άμμο θα τρώμε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, οπότε, αυτά τα μέσω μακροπρόθεσμα, να το πω έτσι τώρα. Ναι, δηλαδή αυτά είναι τα έργα τα οποία πρέπει υποχρεωτικώς να ακολουθήσει. Εγώ θέλω να δούμε τώρα, ας πούμε σήμερα, υπάρχει κάτι άλλο ή θα τη βγάλουμε με αυτές τις δύο γιατρείς και τη Μαλάβρα, Πρόεδρε. Αυτή είναι και η αγωνία και με αυτό το και λίγο και κακό το νερό. Υπάρχουν πολλά, γιατί οι γιατρήσεις είναι δοκιμαστικές. Το είπαμε. Το είπαμε 100 φορές. Δοκιμάζομαι τον υπόγειο ορίζοντα. Όχι εγώ, η υπηρεσία υδάτων Κρήτης. Αν λοιπόν ο ορίζοντας είναι ενθαρρυντικός και πάει και είναι αυτό όπως λέμε, από εκεί πέρα έχει άλλα προγράμματα. Αν δεν είναι, θα έχουμε κάτι άλλο. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τα σχέδιά μας για μικροδεξαμενές, για μικροφραγματάκια σε όλα τα αργιάκια. Και το κράτος τώρα, ενώ πρώτα δεν ήθελε να ακούσει, τα ακούει, άνοιξε τα αυτιά του επιτέλους. Και λέει πού, πώς και έτσι. Κάναμε παλιά κάποιες μελέτες ορισμένοι άνθρωποι για το ριάκι του Αγά, παραδείγματος χάρη, την είκαμε σε, σε πτυχιακή του εργασία ένας φοιτητής από τη Γραλιά, ο Λιόκαλος, μας την έφερε στον ΤΟΕΒ,
και πρέπει κάπου να βρούμε να την εντάξουμε. Να την ευελτιώσουμε, να την συμπληρώσουμε για να την εντάξουμε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και 2, 3, 4 τέτοιες, οι οποίες είναι στα γραφεία του Δήμου. Μελέτες τέτοια. Ενώ στο ΑΓΑ πάλι λίγο πιο παραπέρα, πιο παραπέρα στο βαθύ Ιτζράκι, πιο παραπέρα. Αυτές λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθούν για να, αν βρέξει, να μην πηγαίνει σταγόνα νερό τζάμπα στη θάλασσα. Εάν δεν βρέξει τώρα, Πρόεδρε, τι κάνουμε? Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε να μπει νερό? Έχετε κάτι κατά νου, ας πούμε? Για να μπει πρόσθετη δηλαδή ποσότητα καμιά, νερού. Ναι, ναι, καμιά άλλη γεώτρηση, ξέρω εγώ, δεν αυτά ξέρω. Τα δούμε ανάλογα τον ορίζοντα. Να, mm-hmm. Ορίζοντας θα μας το πει, δεν μπορώ να το πω εγώ. Να. Βεβαίως αν ο ορίζοντας σηκώνει, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο, δεν είναι να το πω εγώ. Αλλά αυτό είναι η υπηρεσία υδάτων που μας εμπεί. Παιδιά, ορίζοντας είναι καλυμμένος, δεν είναι καλυμμένος, θέλει ακόμα ή δεν θέλει πια. Αυτά τα πει διεύθυνση υδάτων, τα λέμε εμείς. Ναι. Που είναι καθήκον αρμόδια. Αυτό λέω, δηλαδή το, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε θα τα λύσουμε. Όχι, με την κουβέντα στο ραδιόφωνο. Σωστά, απλά το ρωτώ αυτό, γιατί είσαστε καθησυχαστικός ότι μέχρι το Δεκέμβριο, παιδί μου, θα έχουμε νερό. Βέβαια, μέχρι το Δεκέμβριο μπορούμε, μπορούμε εμείς να μετρήσουμε. Ωραία. Γιατί δεν λέμε από το κεφάλι μας. Μετρούμε τα κουτιά και τα κουτιά μας βγαίνουν μέχρι εκεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τι ελπίζουμε? Ελπίζουμε ότι θα βρέξει το πρόβλημα. Πέρα από την ελπίδα που θα είναι τελευταία, αν υπάρχει άλλο πλάνο, εν πάση περιπτώσει, για να μπει νερό στο φράγμα. Πες το χειρότερο σενάριο, ότι δεν έχουμε βροχές και την επόμενη χρονιά. Έτσι, αν δεν έχουμε βροχές την επόμενη χρονιά. Αν δεν έχουμε βροχές, τι κάνουμε? Πώς θα εξασφαλίσουμε είναι νερό? Οι ενέργειες αυτές μετά από εκεί πέρα ξεκινούν ενέργειες εκτάκτου ανάγκης. Τις οποίες δεν τις ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σου τυπώ εγώ, δεν γίνεται τίποτα. Τέσπο. Μπορεί να κουβαλά ένα καράβι που λέγανε παλιά, να κουβαλά νερό. Μπορεί, ξέρω, να έρθει ένα αεροπλάνο να πετά νερό από ψηλά να βρέχει. Αυτές είναι έκτακτες καταστάσεις. Μπαίνουμε σε έκτακτες καταστάσεις μετά. Δεν έχουμε μπει δηλαδή ακόμα. Αυτό δεν έχουμε μπει, όχι, όχι. Σας πάλι πληροφορώ ένα πράγμα να το μάθει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος θέλουν. Να φοβάται μεν για το νερό να κάνει. Να πάει οικονομία. Στο φράγμα, Πρόεδρε, και είδε, βλέπει εκεί το χάλι, το οποίο δεν έχει ξαναδεί αυτό. Μα δεν το βλέπει μόνο ο κόσμος, το βλέπω και εγώ που ξέρω. Μα εσείς καλά κάνετε και το βλέπετε. Ο κόσμος πάει γιατί αγωνιά να δει τι γίνεται. Σωστά. Στη λεκάνη του φράγματος. Αυτό λοιπόν που έχει να κάνει και ο κόσμος να πηγαίνει στο φράγμα να το βλέπει. Να φοβάται, μην μείνουμε χωρίς νερό, να κάνει οικονομία. Να ακούει εμάς. Και όχι τον κάθε ένα που βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο και λέει ή δεν λέει. Οι αρμόδιοι να τον πληροφορήσουμε είμαστε εμείς. Να παίρνει εμάς, εμείς μετρούμε τα θέματα, δεν ακούμε φήμες, δεν έχουμε σκοπιμότητες. Τα μετρούμε και με τις μετρήσεις μας βγαίνει τούτο ή εκείνο. Και είναι σοβαρή η πληροφόρηση που σε κάνω. Θέλουμε λοιπόν να πούμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για νερό. Μέχρι το Δεκέμβριο. Θα τη βγάλουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε υπομονή, να μην κάνουμε υπερβάσεις. Αν είναι δυνατόν να μην κάνουμε, φυτέψουμε καλοκαιρινά, γιατί θα ξοδέψουμε το νερό. Τώρα τελειώσανε, τα φυτέψανε. Θα ξοδέψουμε το νερό και δεν θα έχουμε. Και θα έρχονται εδώ να μου κλαίνουν ότι πληρώνουν πρόστιμα και δεν έχουν, δεν βγάλανε, δεν κάνανε. Έτσι. Τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα βάνουμε και θα τα πληρώσουν, το σε λέω και θα το ξέρουν. Να είναι διατεθειμένοι να έχουν τη χέρα στη τσέπη. Μέσα στα έξοδά τους θα είναι και τα πρόστιμα. Τα βάνουμε όχι για να εισπράξει ο ΤΟΕΒ, τα βάνουμε για να μην ξοδευτεί το νερό που έχει ο ΤΟΕΒ. Με καταλάβατε? Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα να μην τους πιάσει πανικός, μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι ομαλή η τροφοδότηση, ούτε να ακούνε τις φήμες των καφενείων, θα το κόψουμε την τάδε του μηνός, θα το κλείσουμε την άλλη τάδε, το οποίο μεταδίδεται. Με ταχύτητα φωτός μεταδίδεται γύρω γύρω και με τα ραδιόφωνα και με τι. Πάλι με τα ραδιόφωνα. Πώς τα λέμε τώρα τα καινούργια. Τώρα, τα Facebook. Τα Facebook. Μα δεν τα έχω μετά. Με κανένα, όχι. Τα ραδιόφωνα. Τα Facebook, τα ραδιόφωνα, τη τηλεοράση. Με όλα λέω. Τα Facebook, τα καινούργια τώρα που βγάνουν. Μιλάω εγώ, μιλάς εσύ και λέω εγώ μια ψευχιά και είναι σαν το τηλέφωνο που παίζα μια φορά που ξεκίνα από εδώ και λέγαμε κουτιά και πίνε στην άλλη μπάρα και έβγανε αστροναύτη. Μπάς, λοιπόν, εντάξει, αυτή η δουλειά. Να είναι προσεκτικός ο κόσμος
να τις ψεύτικες ειδήσεις, τα fake news που λέμε, να το ναι, πω. Ό,τι θέλει θα παίρνει τηλέφωνο εδώ όποια ώρα θέλει και θα ενημερώνεται επίσημα από εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη. Τώρα, ακριβώς πότε συνεδριάζει το Εφταμελές? Είναι σε 5 μέρες, Τρίτη ή Τετάρτη, κάπως αυτές τις μέρες. Οπότε θα είμαστε 100% ότι θα είστε νέος πρόεδρος. Ναι. Θα το δούμε, εντάξει, το πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάτι τελευταίο. Αυτοί από το Υπουργείο, οι τύποι που θα ερχόντουσαν. Θα έρθουν. Ήρθε σε επικοινωνία γιατί ο ΤΟΕΠ συνεχίζει και δουλεύει. Δεν σταμάτησε. Εννοείται αυτό, ναι. Δεν σταμάτησαν οι εκλογές. Με τις εκλογές θα έρθουν εντός των ημερών. Θα περιμένει δύο ανθρώπους στο Υπουργείο Υποδομών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να επικυρώσουν τους περιβαλλοντικούς όρους. Ωραία. Εδώ. Θα έρθουν λοιπόν, εμείς τους περιμένουμε, έχουμε ετοιμάσει τη σχετική ρακή μας, γιατί ρακή έχουμε, να πιούν οι άνθρωποι και να σκεφτούν λογικά, όπως σκεφτόμαστε και εμείς, πάρα πολύ λογικά, άμα πιούμε μια. Ωραία. Γι' αυτό να τους ποτίσετε, δηλαδή, να μην φέρουν καμία αντίρρηση. Ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη και πάλι. Και όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει ανησυχία. Ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Γεια σας. Αυτά με τον, με τον πρόεδρο που...